ψήφισης της χρήσης του ποδηλάτου. Πώς θα γίνει αυτό? Είναι μαζί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, τον κύριο Γιώργο Γεωργίου. Καλό μεσημέρι και στους δύο και πάλι. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, Κάτια, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια πανέμορφη οδό. Στο κέντρο της Λευκωσίας είναι η οδός Γλάσθωνος και πραγματικά είναι ένας δρόμος πρότυπο για τους ποδηλάτες αλλά και για τους πεζούς. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για το σχέδιο δράσης προώθησης του ποδηλάτου που έχει αναφερθεί τις τελευταίες μέρες και ο Υπουργός Μεταφορών. Ένα σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει 17 δράσεις με προϋπολογισμό 4 εκατομμύρια ευρώ. Είναι εδώ μαζί μας ο Γιώργος Γεωργίου για να μας δώσει έτσι περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το σχέδιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την ποδηλασία στον τόπο μας και ειδικότερα για το σχέδιο δράσης το οποίο εξήγηλε προχθές το Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Γιάννης Καρούσος. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή για τον τόπο μας εξαγγελία από 17 δράσεις οι οποίες θα βοηθήσουν περαιτέρω την ανάπτυξη του ποδηλάτου, διότι όπως γνωρίζετε το ποδήλατο είναι ένας εξαίρετος μέσο, είναι ένα εξαίρετο μέσο τόσο για άθληση όσο και για πνευματική ευεξία. Να πούμε έτσι κάποιες από τις δράσεις οι οποίες είναι αξιοσημείωτες και πολύ σημαντικές. Ναι, είναι η δημιουργία ποδηλατοδρόμων, είναι η επιχορήγηση αγοράς ή συντήρησης η επιδιόρθωση σε ποδηλάτου, είναι δημιουργία ποδηλατοστασίων και διάφορων άλλων υποδομών οι οποίες θα βοηθήσουν πάρα πολύ, τόσο και ειδικότερα θα βοηθήσουν για την ασφάλεια αλλά και να βοηθήσουν και για τη χρήση του ποδηλάτου. Αυτό που με κάνει εμένα ιδιαίτερη εντύπωση είναι από αυτές τις δράσεις είναι δύο συγκεκριμένες, ότι η μία αναφέρεται ότι μπορεί σε μία φορά το μήνα, ίσως Κυριακή, να κλείνει έτσι ένας μεγάλος δρόμος της πρωτεύουσας για να κάνει ο κόσμος με ασφάλεια την ποδηλασία του, και το γεγονός ότι θα αγοραστούν 100 ποδήλατα για τις κυβερνητικές υπηρεσίες. Ναι, ένα βήμα για τα ηλεκτρικά ποδήλατα πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύω προσωπικά. Διότι τα υπουργεία βρίσκονται σε έναν κύκλο γύρω στο κέντρο της Λευκωσίας και το προσωπικό τους θα μπορεί να μετακινείται εύκολα. Φανταστείτε ότι στο κέντρο θα έχουμε 100 λιγότερα αυτοκίνητα, με ό,τι αυτό σημαίνει σε ρήπους, σε κυκλοφοριακή συμφόρηση, γρήγορη μετακίνηση κλπ. Πριν αναφερθούμε έτσι στο αν είναι εφικτό, αν είναι εφικτή όλοι αυτοί να εφαρμοστούν, έχουμε δίπλα μας και τον Αλέξανδρο Αγρότην, ο οποίος είναι ποδηλάτης. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Θέλουμε να μας πεις έτσι ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζεις μέσα στους δρόμους όσον αφορά τους κινδύνους. Η αλήθεια, η υποδομή στην Κύπρο δεν είναι ιδανική για ποδηλατόδρομους ή για πεζούς, όπως ξέρουμε. Κυρίως η κουλτούρα των οδηγών είναι. Πάλι δεν είναι ιδανική. Η αλήθεια, η επιδεία και όλα των ποδηλάτων δεν είναι εκεί που θα έπρεπε να είναι. Αλλά πάντα υπάρχει χώρος για βελτίωση. Όσον αφορά τους δρόμους, τι γίνεται? Οι δρόμοι, τα οδοστρώματα συνήθως δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι σε ευρωπαϊκά επίπεδα. Υπάρχει όμως το περιθώριο, όπως είπαμε, για βελτίωση. Ελπίζουμε να γίνει διορθώση, ας το πούμε. Πόσες ώρες εσύ χρησιμοποιείς τον ποδήλατο για τις καθημερινές σου μετακινήσεις? Εντάξει, εμένα είναι η δουλειά μου ως ένα σημείο. Μπορεί να κάθε εβδομάδα περίπου 20-25 ώρες την εβδομάδα. Αλλά και κυρίως έξω από τη Λευκωσία είναι οι προπονήσεις που κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Γεωργίου, είναι εύκολες αυτές οι δράσεις να εφαρμοστούν στα κυπριακά δεδομένα? Είναι όλες πάρα πολύ καλές? Ναι, τα πράγματα είναι πολύ εύκολα, όπως εύκολα είναι και το ποδήλατο. Άρα λοιπόν, άμα υπάρχει όραμα, τότε μπορούν να γίνουν όλα. Και βρισκόμαστε, όπως είπατε εσείς προηγουμένως, σε ένα δρόμο πρότυπο, ο οποίος ήδη από ό,τι φαίνεται ξεκίνησε η υλοποίηση αυτών των δράσεων. Μπορούμε να πούμε έτσι χαρακτηριστικά τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτός ο δρόμος και είναι πρότυπο? Ναι, έχει γίνουν, από ό,τι βλέπετε, οι γραμμές κάτω που καταδεικνύει την ποδηλατορίδα.
που μπορεί να χρησιμοποιεί ο ποδηλάτης. Και μέσα στα σχέδια, από ό,τι έχω πληροφορηθεί του Υπουργείου, είναι να συνδεθούν όλοι οι ποδηλατόδρομοι της Λευκωσίας και των άλλων πόλεων, ώστε να είναι ενιαίοι. Και έχουμε ακούσει ότι γίνονται πολλά και στις ειδήσεις συνεχώς βλέπουμε ατυχήματα με τους ποδηλάτες. Πρέπει να κάνουμε και μια έκκληση στον κόσμο ότι πρέπει να τους προσέχει λίγο περισσότερο. Ναι, η έκκληση μας είναι... Όλγα μου, επιτρέπεις να προσθέσω στον κύριο Γεωργίου, γιατί θυμάστε, κύριε Γεωργίου, τον αγώνα που κάναμε για να ψηφιστεί το νόμος για τη ρύθμιση διακίνησης ποδηλάτων. Και είμαι περίεργη να δω πόσο εφαρμόζεται, πόσο τηρούνται οι πρόνοιες αυτής της νομοθεσίας και από τους οδηγούς αυτοκινήτων, αλλά και από τους ποδηλάτες. Κοιτάξτε, να δείτε, όσους νόμους και να κάνεις, αν δεν αλλάξεις την κουλτούρα τόσο των οδηγών γενικά, και όταν λέω οδηγών, τόσο των μηχανοκινήτων οχημάτων, όσο και των ποδηλατών, των ποδηλατιστών, τα αποτελέσματα δεν θα έχεις θετικά αποτελέσματα. Χτες είχαμε και μια συζήτηση στο Αρχηγείο Αστυνομίας σαν Ομοσπονδία Ποδηλασίας και συζητήσαμε όλα αυτά τα θέματα και να ξεκινήσουμε κάποιες κοινέ δράσεις τώρα μαζί με το Αρχηγείο Αστυνομίας, να ενημερώσουμε τους οδηγούς μηχανοκινήτων οχημάτων ότι πρέπει να σέβονται τους ποδηλάτες, αλλά ταυτόχρονα και τους ποδηλάτες να σέβονται, να σέβονται και να χρησιμοποιούν σωστά το στρώμα. Έχουν γίνει γνωστά κάποια πρόστιμα που έχουν μπει είτε σε ποδηλάτες είτε σε οδηγούς αυτοκινήτων λόγω του ότι δεν εφαρμόζουν την πρόσφατη αυτή νομοθεσία? Δεν έχω κάτι προσωπικά υπόψη μου, αλλά εκείνο που φαίνεται συνέχεια είναι ότι σε περίπτωση ενός ατυχήματος το θύμα είναι πάντοτε ο ποδηλάτης. Και γι' αυτό η έκκλησή μας είναι σεβασμός από πλευράς των οδηγών μηχανοκινήτων οχημάτων προς τους ποδηλάτες, αλλά και σωστή χρήση από πλευράς των ποδηλατών των δρόμων. Δηλαδή, πότε πάνε ένας πίσω από τον άλλον, πότε πάνε σε διάδες κλπ. Είναι μια συνεργασία την οποία πρέπει να έχουν τόσο οι ποδηλάτες όσο και οι οδηγοί των οχημάτων, έτσι ώστε να κυκλοφορούμε όλοι με ασφάλεια και ο δρόμος ανήκει σε όλους, όχι μόνο στους οδηγούς των αυτοκινήτων. Ακριβώς.